Αγαπητό μου σκυλί, γεια σας, γεια σας. Γεια σας, είμαστε στο αυτοκίνητο. Είναι μια πολύ ζεστή μέρα. Εντάξει, έχει 37 βαθμούς μόνο, ρε σκυλάκι μου. Σου έχω το κλιματιστικό στο φουλ. Δεν έχεις παράπονο. Έχεις εδώ και το νερό σου. Λοιπόν, σήμερα... σήμερα γυρνάμε τα ταχυδρομεία, κυρίες και κύριοι. Και πάμε να πάρουμε πράγματα τα οποία έχουμε παραγγείλει και έχουν έρθει. Ναι. Και σκέφτηκα ότι ίσως κάποιοι από εσάς να το βρείτε διασκεδαστικό, να δείτε, να ανοίγουμε τα πακέτα μας. Λοιπόν, πρώτο και καλύτερο είναι ένα πακέτο που έχει έρθει από το βιβλιοπωλείο Πάργα, το οποίο το πακέτο αυτό έχει μέρες που κάθεται εδώ στο ΕΣΥΕΣ, γιατί το χωριό είναι λίγο μακριά, είναι και περίπου κάνα μισά ώρα από το ΕΣΥΕΣ. Και είναι οπωσδήποτε το βιβλίο που σας έχω πει, το βιβλίο του Scott Peck, «Άνθρωποι του ψεύδους». Έχω σκοπό αυτό το βιβλίο να το διαβάσουμε στη συμμετοχή. Ήδη στη συμμετοχή τελειώνει το βιβλίο της Dr. Ramani, δυστυχώς, γιατί είναι τέλειο. Το βιβλίο της Dr. Ramani με τίτλο «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ», που είναι το βιβλίο που είναι για τον ναρκισισμό. Και ξεκινάμε το δεύτερο βιβλίο από την τριλογία του Scott Peck. Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος συνεχίζεται. Και μετά είναι το πέρα από το δρόμο το λιγότερο ταξιδεμένο. Και μετά είναι άνθρωποι του ψεύδους. Θα δω ποιο θα βάλω, με ποια σειρά θα τα διαβάσω. Μπορεί να διαβάσω μετά από το δεύτερο της τριλογίας, να διαβάσω τους ανθρώπους του ψεύδους που σας έδειξα και μετά. Λοιπόν, εδώ Λάκη, η μητέρα σου και η Κυριακή. Έχουμε κάνει μία παραγγελία, η Κυριακή και εγώ. Γελάσετε τι παραγγείλαμε. Παραγγείλαμε μαξιλάρια με memory foam. Αφού είμαστε χαζές. Το οποίο λέει τα βάζεις πάνω στην καρέκλα σου του γραφείου σου που δουλεύεις και είναι ξεκούραστα για τον ποπό σου. Ναι, ναι. Η αλήθεια να λέγεται το είδα σε μια διαφήμιση στο Instagram. Πω καλά, Λάκη, ξέρω το εγώ το δεν πω καλά. Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα θέμα με την καρέκλα. Ενώ συνήθως βάζω μια πετσέτα ή ένα άλλο μαξιλάρι. Ίσως αυτό να μας εξυπηρετήσει. Αν μας εξυπηρετήσει θα σας πούμε. Αλλά η ιστορία με το να παραγοράζεις πράγματα από το Instagram. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί εγώ συνήθως άμα αγόραζα κάτι online, το αγόραζα από το Amazon το γερμανικό, το οποίο μέσα σε 3-4 μέρες θα στέλνε. Αυτοί θέλουν και ένα μήνα. Γιατί προφανώς έρχεται από την Κίνα ή από την Αμερική, από την Κίνα, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά. Αυτές είχαμε hole, δεν το λέτε αυτό, hole. Α, και επίσης περιμένουμε να πάρουμε ένα αθλητικό ρολόι, το οποίο έχουμε αγοράσει online και για το οποίο έχει γίνει μεγάλη ανακατοσιά για το που, από πού θα το παραλάβουμε. Και θα το παραλάβουμε από ένα άλλο ECS, γιατί πάμε εμείς κάθε βράδυ περπάτημα. Ναι! Ναι. Yeah. Yeah. Λοιπόν, είναι βράδυ. Τι ώρα είναι? Α, έχω ρολόι. Είναι 9. Είναι 9:32. Θα το δείχνει ανάποδα εκεί. Λοιπόν, γυρίσαμε στο αυτοκίνητο εκείνο το βιντεάκι. Αυτό που ήταν προηγουμένως. Και τώρα που το κάνω μοντάζ, καταλαβαίνω ότι είπα κάτι το οποίο είναι παρεξηγήσιμο. Είπα όταν παραγγέλνεις πράγματα από το Instagram, αυτά έρχονται από την Αμερική ή από την Κίνα και καθυστερούν. Και θέλω να το διορθώσω, γιατί πολλές φορές έχω αγοράσει πράγματα από Ελληνίδες κοπέλες και Κύπριες κοπέλες, οι οποίες έχουν λογαριασμούς στο Instagram που δείχνουν τα προϊόντα τους και που τα παραγγέλνεις και έρχονται αμέσως. Προφανώς μιλούσα για τις διαφημίσεις, αυτές τις χορηγούμενες που βλέπεις στο Instagram, που αγοράζεις πράγματα. Να βλέπετε εδώ το ρολόι μου, και τώρα να σας δείξω και την καρέκλα μου, και το κάθισμα για τον ποπό. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, δεν το βλέπω να κρατάει και πολύ, γιατί δεν έγραφε πάνω αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, πόσα κιλά χωράει. Για παράδειγμα, είναι ένα μέγεθος. Το ίδιο που... πήρα για μένα που είμαι λίγο κάτω από 100 κιλά,
έχω πρόοδο. Το ίδιο που πήρα για μένα πήρε και για την Κυριακή, η οποία είναι κάτω από 50 κιλά. Οπότε θα δείξει, θα δείξει. Πάντως αυτά τα μαξιλάρια με memory foam κρατάνε χρόνια. Το μαξιλάρι που χρησιμοποιώ για τον ύπνο το έχω αγοράσει το 2006. Και το πλένω κιόλας. Και μάλιστα το βάζω στο πλυντήριο να πληθεί. Έχει κοπεί κιόλας και το έχω σειράψει. Και κρατάει. Μ' αρέσουν πολύ η τεχνολογία memory foam. Είναι αυτός αυτά που παίρνουν το σχήμα του σώματος, ρε παιδί μου, και δεν ξεφουσκώνουν. Τέλος πάντων, δεν είμαι καλή εγώ στα hold, δεν είμαι καλή εγώ σε αυτά. Ήθελα να σας πω να... Και το ρολόι το έβαλα στο δεξί χέρι και μου λέει ο Ανδρέας, ο άντρας της φίλης μου της Μαρίας, μου λέει «Στο αριστερό κορίτσι μου φοράνε το ρολόι». Και το έβαλα στο αριστερό. Και μετά θυμήθηκα ότι πάντα είχα αυτό το πρόβλημα, ότι βάζω τα πράγματα εκεί που τα βάζουν αριστερόχειρες, παρόλο που δεν είμαι αριστερόχειρας, ο αδερφός μου είναι αριστερόχειρας. Υπάρχει μια υπόνοια ότι είμαι αμφιντέξτρους ή ότι ήμουνα αριστερόχειρας και επειδή ήμουνα πολύ προσιλωμένο πλάσμα και ό,τι μου έλεγαν να κάνω, μου έλεγαν γράψουν το δεξί, έγραφαν το δεξί, δεν ξέρω. Πάντως όταν είχα πάθει τενοντίδα στον αριστερό ώμο και μου είχαν απαγορεύσει να χρησιμοποιώ το αριστερό χέρι, τότε κατάλαβα ότι τις περισσότερες λειτουργίες τις κάνω με το αριστερό χέρι αντί με το δεξί. Πέραν από το γράψιμο, το οποίο σαφώς το κάνω με το δεξί. Αυτά, πώς το λένε αυτό το βίντεο, hold, δεν το λένε. Τέλος πάντων, εγώ το έκανα να σας πω τα νέα μας. Είμαστε σε πολύ καλή φάση. Μας έμειναν πολύ λίγα βίντεο για να τελειώσουμε τα βίντεο του Αυγούστου, επειδή θέλουμε επιτέλους να καθίσουμε να τελειώσουμε το βιβλίο μας. Ελάκι! Ο Λάκη φυσικά είναι κάτω από το γραφείο. Και επίσης πάμε κάθε βράδυ περπάτημα και γι' αυτό πήραμε αυτό το ρολόι. Το smartwatch δεν πήρα κανένα πανάκριβο smartwatch, πήρα το πιο φτηνό που μπορούσα να πάρω. Όχι το πιο φτηνό. Ήταν 60 ευρώ αυτό. Ενώ δεν πήρα αυτά που είναι 300 ευρώ, 400 τα πουλά εγώ. Τι καλό είναι όμως. Καλό. Και ταιριάζει και με τη ζυγαριά μας, που βγαίνουμε πάνω στη ζυγαριά μας και μας λέει, Λάκη μου, μας λέει ότι είμαστε. Ότι είμαστε 80 χρόνια, έτσι μου λέει ζυγαριά. Θα σκοτώσω. Αν ακούσετε ότι η ζυγαριά πετάχτηκε, καταστράφηκε από ψυχολόγο, να ξέρετε πως είναι η δικιά μου. Γιατί επιμένει να μου λέει ότι έχω ηλικία 80 ετών. Και γι' αυτό πήρα και το ρολόι, για να καταγράφει το ρολόι τα βήματα. Τα παίρνει φυσικά τα βήματα η ζυγαριά, αλλά η ζυγαριά είναι μια μάρκα που είναι συμβατή με το ρολόι. Είναι... Zep Life, πώς τα λένε, ήταν τις Xiaomi αυτά και τώρα αυτό είναι, ναι, είναι καλό όμως, μου αρέσει. Και είναι και ροζί, ροζάκι, ναι. Πήρα αυτό το ρολόι για να αποδείξω στη ζυγαριά μου ότι δεν είμαι 80 χρονών, ότι είμαι 48 και για να καταγράφουμε καλύτερα την άσκησή μας και λέει παίρνει και τον καρδιακό παλμό, κάτσε να μετρήσουμε τον καρδιακό παλμό. Σαν πως και ξέραμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ο καρδιακός παλμός. Λέει μείνε σταθερή, remain still, μένω σταθερή τώρα. Και έχω και άλλα βίντεο να κάνω, γιατί τώρα έχω φτιάξει τα βίντεο μέχρι 20 Ιουλίου ή Αυγούστου, μέχρι 20 Αυγούστου. Και μου μείναν 11 μέχρι τις 31, τις επόμενες 2-3 μέρες να τα κάνω. Α, είμαι πολύ καλή, είναι 68. Και ενώ μιλάω, ξέρω, είμαι πάρα πολύ καλή. Το ρολόι θα τους πει ότι είμαι πιο κάτω από 80 ετών. Θα πει στη ζυγαρία. Και θέλω να τελειώσω την προετοιμασία των καθημερινών βίντεο μέχρι σήμερα. Είναι 3, αύριο 4-5. Μέχρι και την Κυριακή το βράδυ θέλω να τελειώσω όλα. Αυτά τη συμμετοχή τα έχω κάνει. Και τώρα έχουν μείνει 10. Θα προλάβω να τελειώσω, θα προλάβω. Και έχω και μία έκπληξη. Άρα την Κυριακή είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Θα πάρω συνέντευξη από τον Άρη τον Δημοκίδη. Αυτό το Θεό, ναι. Και σήμερα μιλήσαμε λίγο στο Zoom γιατί ήθελε λίγο τη γνώμη μου για το επεισόδιο που ετοιμάζει το Σάββατο. Όσοι παρακολουθείτε τα μικροπράγματα του Άρη Δημοκίδη, που είναι το δημοφιλέστερο podcast σε όλη την Ελλάδα και έχει πόσα εκατομμύρια ακροάσεις. Ακούστε το επεισόδιο αυτό. Θα είμαι και εγώ μέσα. Ναι. Και θα του πάρω συνέντευξη την Κυριακή. Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό που θα πάρω συνέντευξη από τον Άρη τον Δημοκίδη. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενη. Τεράστια τιμή. Αυτά που λέτε. Αυτά. Οπότε μέχρι τη Δευτέρα, που τη Δευτέρα θα είναι 7 Αυγούστου, θα είμαι τετελειωμένη με τα βίντεο και μετά θα έχω 7, 8, 9, 3 μέρες σύγγραφης. Μετά 10 με 13 θα πάμε με τα παιδιά
σε ένα σπίτι που νίκησε ο Λαζαρός παραθαλάσσια για να περάσουμε οικογενειακό τριήμερο και να κάνουμε bonding και 13 είναι και τα γενέθλια του Λαζαρού. Μετά θα επιστρέψω στο χωρίο και θα έχω από τις 14 μέχρι τις 31 με εξαίρεση μια μέρα που έρχεται ένας παιδικός μου φίλος από το εξωτερικό που έχει πάρα πολλά χρόνια να το δω και είπαμε θα περάσουμε μια μέρα μαζί. Είναι φοβερός αυτός ο φίλος μου. Είναι πανέξυπνος, πολύ μορφωμένος, πολύ καλλιεργημένος. Ήταν ο καλύτερος μου φίλος στα εφηβικά, στα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια. Και θα συναντηθούμε. Έχουμε κανονίσει να συναντηθούμε. Έρχεται από το Παρίσι μια μέρα. Και άρα έχω από τις 7 μέχρι τις 31. Ξέρετε ότι δεν είμαι καλή στα μαθηματικά, ναι. Ξέρετε το, ναι. Άρα πρέπει να τον κάνω εδώ. 31, έξω 7, έξω 4. Τι λέει ρε. Θα έχω 20 ολόκληρες μέρες καθαρές γραψίματος. Το τελείωσα το βιβλίο εγώ μέχρι τέλος Αυγούστου. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Είπαμε τα βίντεο της συμμετοχής είναι έτοιμα. Έχουμε την Πέμπτη το webinar για όσους βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο. Wow, super duper wow. Είναι πολύ ωραίο το θέμα. Το θέμα είναι πώς μπορώ να αποκτήσω την εσωτερική κινητοποίηση για να καταπολεμήσω τη μαθημένη αβοηθησία. Το έχουμε έτοιμο το webinar, ενώ το υλικό. Όσοι είστε στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή και δεν θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε ζωντανά, ήδη σας έχω ανεβάσει το σύνδεσμο στην κοινότητα. Όσοι είστε στο τρίτο επίπεδο, είναι μέσω Zoom ο σύνδεσμος. Θα κάνουμε όπως και στο προηγούμενο που θα ανεβάσω ένα μονταρισμένο κομμάτι ώστε να μην έχει τις προσωπικές αποκαλύψεις μέσα για να το δείτε μετά και για να το έχετε μετά να το δείτε. Προλαβαίνετε όσοι θέλετε να συμμετέχετε στο Zoom webinar που θα γίνει το Σάββατο 5 Αυγούστου 6 με 10 το βράδυ. Προλαβαίνετε να μπείτε στο τρίτο επίπεδο ώστε να έχετε πρόσβαση. Το τρίτο επίπεδο συμμετοχής είναι ένα επίπεδο στο οποίο κάποιος πληρώνει 20 ευρώ το μήνα συνδρομή. Και με αυτά τα 20 ευρώ παίρνει, παίρνει πρόσβαση στο webinar που γίνεται το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα και έχει πρόσβαση σε όλα τα βίντεο της συμμετοχής, τα βίντεο που διαβάζουμε και σχολιάζουμε από διάφορα βιβλία και αυτά που διαβάζουμε και σχολιάζουμε τώρα και αυτά που διαβάζαμε και σχολιάζαμε στο παρελθόν. Και επίσης έχει πρόσβαση στα καθημερινά βίντεο τα οποία ανεβαίνουν σε άλλη μορφή, σε μορφή μπέτα για αυτούς που βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Αυτά. Σας χαιρετώ και εγώ και το ρολόι μου τώρα. Έχω γίνει φοβερή. Έχω στο ένα χέρι καρδιά, στο άλλο ρολόι. High tech με σύλληξη.